Όταν πρωτοσυναντηθήκαμε πράγματι με τον πατέρα Νεόφυτο μετά την εκλογή από την Σεπτή Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος και μου είπε και μου προσέφερε το πόνημά του, του είπα αυθόρμητο ότι αυτό πρέπει να το παρουσιάσω. Μου λέει να έρθετε με το καλό και θα το δούμε. Δεν ήξερα ούτε πότε θα γίνει η αθρόνηση όταν συζητούσαμε και του είπα 7 Δεκεμβρίου την ημέρα μνήμης του Αγίου Αμβροσίου. Θα είναι η καλύτερη γιορτή που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον μακαριστό προκάτοχό μου κύριο Αμβρόσιο. Και βλέπω με συγκίνηση αυτή την εβδομάδα να εορτάζουν το μακαριστό προκάτοχό μου Δαμασκηνό στις 4 Δεκεμβρίου. Το μακαριστό προκάτοχό μου Νικόλαο χθες στις 6 Δεκεμβρίου. Και το μακαριστό προκάτοχό μου Αμβρόσιο σήμερα στις 7 Δεκεμβρίου. Και νιώθω ένα δέος και μια ιδιαίτερη συγκίνηση καθώς έχω εγκατασταθεί στο Επισκοπείο, στο οποίο έζησαν αυτοί οι σπουδαίοι εκκλησιαστικοί άνδρες. Κάθε του σπιθαμί, κάθε του χώρος είναι ποτισμένος από την παρουσία τους και από την ευλογία τους. Και αυτό με συνέχει και με συγκλονίζει. Και σκέφτομαι τις προσευχές τους, τα όνειρά τους, τα δάκρυά τους, τις αγωνίες τους, τις οποίες πέρασαν μέσα σε εκείνο το χώρο. Και τώρα έρχονται τα δικά μου δάκρυα, οι δικές μου προσευχές, τα δικά μου όνειρα για την Εκκλησία της Θεότιδος να πάρουν τη σκητάλη από τη δική τους παρακαταθήκη και τη δική τους παράδοση. Και είναι συγκλονιστικό αυτό το συνέστημα. Για σκεφτείτε να εγκατασταθείτε σε ένα σπίτι που μέχρι χθες ζούσε κάποιος άλλος, χωρίς καμία αλλαγή απολύτως. Πηγαίνουμε σε ένα καινούριο σπίτι, το οποίο συνήθως είναι άδειο, το ετοιμάζουμε όπως το θέλουμε εξ αρχής. Να υπάρχει κάθε τι δικό του, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Είναι μια συγκλονιστική αίσθηση και εμπειρία συνέχειας, διαδοχής και ευθύνης. Και πραγματικά νιώθω έναν συγκλονισμό τούτες τις ημέρες. Γι' αυτό και έχει εφαρμογή ένα τραγούδι σχετικός της Νιώτης, όχι πολύ παλαιό, ένα στίχος μάλλον, που αποτυπώνει αυτό που συμβαίνει στην Εκκλησία με την αλλαγή ενός Επισκόπου ή ενός Μητροπολίτου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Αυτό αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ της παράδοσης και της αλλαγής και της πορείας περαιτέρω. Διότι όποιος νομίζει ότι μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι ξεθεμελιώνοντας το παρελθόν ή διαγράφοντάς το ή αναθεωρώντας όπως ακούμε σήμερα την ιστορία, αναθεώρηση της ιστορίας, τι θα πει αυτό άραγε. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε, μήπως αυτό είναι μία μορφή πολιτιστικής, πολιτισμικής και συλλογικής αυτοχειρίας. Όποιος λοιπόν θεωρεί ότι διαγράφοντας το παρελθόν, διαγράφοντας την ιστορία και τις ρίζες, ότι μπορεί να προχωρήσει μπροστά, νομίζω ότι κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Αντίθετα, έχουμε να διδαχθούμε πάρα πολλά. Ζούμε στην εποχή τη λεγόμενη ψηφιακή, της ψηφιοποίησης, της προηγμένης τεχνολογίας, είδαμε ένα κομμάτι ψηφιακού υλικού να παρελάβουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και η Ιερά Μητρόπολη Θεότητας θα πρωτοπορήσει σε αυτό και εύχομαι να βρει συμμάχους και συμπαραστάτες και εδώ απευθύνομαι και στην πολιτεία με την ευρεία έννοια του όρου. Να ψηφιοποιήσουμε όλο το ιστορικό υλικό που υπάρχει, είτε στη Μητρόπολη Θεότητος, είτε οπουδήποτε στην περιοχή μας, στα αρχεία του κράτους, φαντάζομαι εκεί έχει γίνει αυτή η δουλειά, στα αρχεία του Δήμου, της Περιφέρειας, Συλλόγων, ιδιωτικά αρχεία, προσωπικά αρχεία. Υπάρχουν πολύτιμα πράγματα σε σπίτια, σε χωριά. Είναι ντροπή να βρίσκουμε
στα σκουπίδια πολύτιμα βιβλία, πολύτιμα υλικά. Δεν μας τιμάει αυτό το πράγμα. Έχουμε χρέος να σώσουμε την κληρονομιά μας, να σώσουμε την πορεία μας, τον πολιτισμό μας. Δεν μπορεί να είναι προσάναμα στις σόπες τα έγγραφα και η παράδοση της ιστορίας του τόπου μας. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία. Να διασώσουμε την πολιτική μας κληρονομιά, αλλά και να την αξιοποιήσουμε με την κατάλληλη τεκμηρίωση και την κατάλληλη επεξεργασία και την κατάλληλη προβολή. Και θέλω να παρακαλέσω όποιος έχει όμορφες σκέψεις, όμορφες ιδέες, καλές προτάσεις, γόνιμες προτάσεις, να έρθει να τις συζητήσουμε, να τις επεξεργαστούμε. Δεν είμαι και ούτε το παίζω, ούτε εγώ ούτε συνεργάτης μου ότι είμαστε ξερόλες, ότι τα ξέρουμε όλα, δεν ξέρουμε τίποτα. Θέλουμε να μαθητεύσουμε από εσάς. Δώστε μας λοιπόν ιδέες, σκέψεις και προτάσεις και ελάτε να συνεργαστούμε, να γίνουμε ομάδα εργασίας, να γίνουμε μαζί μία παρέα, να κάνουμε ωραία πράγματα για τον τόπο μας, γιατί ο τόπος μας το αξίζει. Όχι για να αυξηθεί ο τοπικός ναρκισισμός μας, αλλά για να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η Φθιώτιδα, το κέντρο της Ελλάδος, μπορεί να γίνει το κέντρο της έμπνευσης του ελληνισμού. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.